Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι τα Zeta TV News από το Zotos TV. Επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ στερεής και υγρής μορφής, διατηρώντας το αρχικό σχήμα του. Για την καλύτερη απεικόνιση του πειράματος έδωσαν στο ρομπότ τη μορφή ενός ανθρωποειδούς Lego, το οποίο κατάφερε να υγροποιηθεί, να περάσει μέσα από τα κάγκελα του κελιού του και να αναδομηθεί στην αρχική του μορφή έξω από το κελί. Οι παραλληλισμοί με το ρομπότ T-1000 του Terminator 2, της διάσημης ταινίας Εξολοθρευτής, είναι προφανής. Οι πιθανές χρήσεις ενός τέτοιου ρομπότ είναι πολλές. Για παράδειγμα, μικρά ρομπότ θα μπορούν να παραδίδουν στοχευμένα φάρμακα σε συγκεκριμένα σημεία του ανθρώπινου σώματος. Θα μπορούν επίσης να φέρουν ξένα αντικείμενα από το ανθρώπινο στομάχι, για παράδειγμα, ή να επισκευάζουν ηλεκτρονικά. Τα σκληρά υλικά δεν είναι κατάλληλα για πλοήγηση σε στενό και περιορισμένο περιβάλλον, ενώ τα μαλακά υλικά είναι πιο αδύναμα και δύσκολα στον έλεγχο. Οι επιστήμονες ήθελαν ένα μη τοξικό ρομπότ, το οποίο μπορεί εύκολα να αλλάξει κατάσταση από μαλακό σε σκληρό και αντίστροφα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στράφηκαν λοιπόν στο γάλλιο, ένα μαλακό μέταλλο με σημείο τήξης 29,76 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο κάτω τη μέση θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος. Έπειτα πλαισίωσαν το γάλλιο με μαγνητικά σωματίδια, δημιουργώντας μια ενεργομαγνητική μεταβατική μηχανή στερεής υγρής φάσης. Οι επιστήμονες δημιούργησαν ρομπότ, τα οποία μπορούν να υπερπηδήσουν κενά, να σκαρφαλώσουν εμπόδια, ακόμα και να διαχωριστούν για να εκτελέσουν συντονισμένες εργασίες μετακινώντας αντικείμενα πριν συνδυαστούν ξανά και στερεοποιηθούν. Σας έχω ετοιμάσει και δύο βίντεο, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα είναι από την ταινία. Θα δείξουμε ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα, γιατί καταλαβαίνετε λόγω των δικαιωμάτων των πνευματικών, καθώς και το βίντεο που δείχνει πως το ρομπότ μέσα από τα κάγκελα γίνεται ουσιαστικά νερό, υγροποιείται και βγαίνει έξω από το κελί και ξαναγίνεται στερεό. Πάμε να δούμε πρώτα λίγο τη σκηνή από την ταινία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και το βίντεο πώς το ρομπότ γίνεται από στερό υγρό, βγαίνει από το κελί. Αυτό είναι το βίντεο, είναι από το Euronews. Πάμε να το δούμε και αυτό. Αυτά φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Να σας πούμε εδώ ότι στο κανάλι μας προσεχώς θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για ρομπότ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική, μεγάλης διάρκειας, ωραίας διάρκειας, που θα αφορά πάρα πολλά θέματα γύρω από τα ρομπότ. Ως την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να είστε καλά. Γεια σας.